Το μάθημα αυτό θα δούμε κάποιες επιπλέον έννοιες στα διαγράμματα και ασκήσεις σε διαγράμματα κίνησης. Δεν έχουμε μιλήσει για τι κάνει ένα ακίνητο σώμα. Ένα ακίνητο σώμα τι διαγράμματα αλήθεια θα έχει. Τι διαγράμματα θα του κάνουμε. Τα διαγράμματα που μας απασχολούν είναι επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετατόπισης. Ένα ακίνητο σώμα λοιπόν, τι επιτάχυνση θα έχει. Φυσικά, εφόσον παραμένει ακίνητο και δεν είναι στιγμιαία ακίνητο, εφόσον παραμένει ακίνητο διαρκώς, η επιτάχυνσή του θα είναι 0. Σε ένα ακίνητο σώμα λοιπόν, που παραμένει ακίνητο, η επιτάχυνση είναι 0. Τι κάνει η ταχύτητα σε ένα ακίνητο σώμα? Η ταχύτητα σε ένα ακίνητο σώμα, αφού είναι ακίνητο βρε παιδιά, τι κάνει η ταχύτητα του? Εφόσον παραμένει ακίνητο, διαρκώς ακίνητο, η ταχύτητα του είναι 0. Να προσέξουμε εδώ το εξής, ότι ένα σώμα που είναι ακίνητο μία στιγμή δεν σημαίνει ότι πάντα είναι ακίνητο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε ένα σώμα να έχει μία τέτοια ταχύτητα, οπότε τη χρονική αυτή στιγμή η ταχύτητά του να μηδενιστεί. Όμως, εδώ μιλάμε για ένα σώμα που παραμένει ακίνητο. Αυτά λοιπόν σας φαίνονται φυσιολογικά, έτσι δεν είναι? Για να δούμε ποιο θα είναι το διάγραμμα της μετατόπισης. Ποιο θα είναι αυτό το διάγραμμα λοιπόν? Στη μετατόπιση του, χ ως προς τον χρόνο τ, η μετατόπιση του θα είναι σταθερή ως προς τον χρόνο, καθότι δεν αλλάζει θέση. Δηλαδή, όσο περνάει ο χρόνος, η μετατόπιση του παραμένει, η θέση του παραμένει σταθερή. Η θέση λοιπόν σε αυτό το σώμα, το οποίο παραμένει ακίνητο, είναι σταθερή ως προς τον χρόνο. Δεν αλλάζει θέση ως προς τον χρόνο. Μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε κάποιες συμπληρωματικές έννοιες υπομορφή ασκήσεων. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε κάποιες επιπλέον έννοιες στα διαγράμματα με τη μορφή κάποιων ασκήσεων, οι οποίες βρίσκονται και στο σχολικό σας βιβλίο. Καταρχάς, αν μας δώσουν ένα διάγραμμα ταχύτητας, το οποίο πάει έτσι, τι πληροφορία παίρνετε? Ότι το σώμα αυτό κάνει μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, καθότι η ταχύτητά του αυξάνεται με το χρόνο. Μάλιστα, έχετε μάθει ότι η κλίση αυτού του διαγράμματος μας δείχνει και την επιτάχυνση. Ότι η εφαπτωμένη δηλαδή αυτή τη γωνία, αν αυτή είναι η γωνία φ, ότι η εφαπτωμένη τη γωνία φ μας δείχνει και την ταχύτητα. Τι πληροφορία όμως θα παίρνατε εάν η ταχύτητα αυτή ως προς τον χρόνο δεν πάει έτσι, με μία ευθεία γραμμή, αλλά πάει έτσι? Τότε αυτό τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε το εξής. Καταρχάς, σαν τυποποιημένο διάγραμμα και επίσημο διάγραμμα της θεωρίας δεν υπάρχει. Όμως, εμείς πώς θα το μεταφράσουμε? Πώς θα μεταφράσουμε αυτό εδώ το διάγραμμα? Θα σκεφτούμε ως εξής, ότι αν πάρουμε ας μελετήσουμε τα σημεία αυτό, εκείνο και εκείνο. Το σημείο α, το σημείο β και το σημείο γ. Το σημείο α, αν του φέρουμε μία εφαπτωμένη, θα δούμε ότι σε αυτό το σημείο η κλίση μας είναι αυτή εδώ η γωνία φ α. Στο σημείο β, αν φέρουμε μία εφαπτωμένη, θα δούμε ότι η κλίση μας είναι αυτή εδώ η γωνία, είναι η φ β. Στο σημείο γ, αν φέρουμε μία εφαπτωμένη, τότε η κλίση μας είναι αυτή η γωνία που είναι η φ γ. Τι σχόλια έχουμε να κάνουμε, παιδιά, με αυτές τις τρεις γωνίες, για αυτές τις τρεις γωνίες, την φ α, τη φ β και τη φ γ? Τι σχόλια έχουμε να κάνουμε? Το σχόλιο μας είναι ότι οι γωνίες αυτές αυξάνονται. Στην περιοχή αυτή, λοιπόν, επειδή είναι οξείες γωνίες, θα αυξάνονται και οι εφαπτώμενες, δηλαδή οι εφαπτωμένοι αυτής της γωνίας θα είναι πιο μεγάλοι από αυτής και θα είναι αντίστοιχα πιο μεγάλοι από εκείνες. Και γενικότερα η κλίση είναι διαφορετική. Η κλίση όμως εκφράζει την επιτάχυνση, άρα σε αυτό το σημείο έχουμε μεγαλύτερη επιτάχυνση, σε αυτό μικρότερη και σε αυτό ακόμα μικρότερη. Έτσι λοιπόν το συμπέρασμά μας είναι ότι εδώ η επιτάχυνση αυξάνεται. Δεν είναι επίσημα μες στην ύλη σας, αλλά υπομορφή ερώτησης κρίσεως θα πρέπει να ξέρετε να τα επεξεργάζεστε. Φυσικά κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει εάν η ταχύτητα πηγαίνει έτσι. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε μία αντίθετη λογική, αντίστροφη λογική, όπου η κλίση μας, αυτή η γωνία η φ α εδώ,
υφη βήτα εκεί και υφη γάμα εκεί, αυτές οι γωνίες σταδιακά μειώνονται. Όπως βλέπετε εδώ, αυτή η γωνία σταδιακά μειώνεται. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε μία κίνηση στην οποία η επιτάχυνση όχι αυξάνεται, αλλά η επιτάχυνση που είναι η κλίση σταδιακά μειώνεται. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα είναι το εξής, το οποίο υπάρχει σε κάποια άσκηση σχολικού βιβλίου. Να συγκρίνουμε τις ταχύτητες δύο κινητών, οι οποίες παριστάνονται στο εξής διάγραμμα. Να συγκρίνουμε τις ταχύτητες αυτήν, ταχύτητα ως προς χρόνο, αυτή του κινητού α και άλλη μία παράλληλη ευθεία σε αυτήν του κινητού β. Να συγκρίνουμε, λέει, τις ταχύτητες αυτών των δύο κινητών. Για να τις συγκρίνουμε λοιπόν. Καταρχάς βλέπουμε ότι κάθε στιγμή, να συγκρίνουμε μάλλον τις κινήσεις των δύο κινητών, κάθε στιγμή, αυτήν εδώ τη στιγμή ας πούμε, ή αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή, έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα του κινητού Β από ότι του κινητού Α. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, το κινητό Β έχει μεγαλύτερες ταχύτητες από το κινητό Α. Πάντα θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Όμως, τι άλλο βλέπουμε. Αφού αυτές οι διευθείες είναι παράλληλες, θα έχουν ίδια κλίση. Δηλαδή, η κλίση αυτή και εκείνη θα είναι παντού ίδια. Αυτές δύο λοιπόν οι ευθείες θα έχουν ίδια κλίση παντού. Αυτή η κλίση λοιπόν η φ' α και η γωνία φ' β είναι ίση. Άρα η φ' β είναι ίση με την φ' α. Η γωνία όμως, η κλίση της γωνίας μας δείχνει την επιτάχυνση. Έτσι, η επιτάχυνση του κινητού β, η επιτάχυνση του κινητού β, λέμε ότι θα είναι ίδια με την επιτάχυνση του κινητού α. Τα δύο λοιπόν αυτά κινητά έχουν ίδια επιτάχυνση. Αυτό είναι το συμπέρασμά μας εδώ. Αν μας ρωτήσουν μάλιστα κάτι σχετικό με τις θέσεις ή τις μετατοπίσεις των δύο κινητών, τότε θα μπορούμε να σχολιάσουμε το εξής. Μας ρωτούν λοιπόν κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτήν, τι σχέση έχουν μεταξύ τους τα διαστήματα ή μάλλον οι μετατοπίσεις τις οποίες έχουν κάνει τα δύο κινητά. Μα η μετατόπιση την οποία έχει κάνει το κινητό α από την αρχή του χρόνου, από την αρχή δηλαδή της μέτρησης του χρόνου, είναι αυτό το εμβαδό. Ενώ του β είναι αυτό το εμβαδό. Εδώ λοιπόν σαφώς βλέπουμε ότι το κινητό β έχει κάνει μεγαλύτερο διάστημα, έχει διανύσει μεγαλύτερη μετατόπιση από το κινητό α. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθότι αφού η ταχύτητά του είναι μονίμως μεγαλύτερη του α, τότε λοιπόν και το χ β θα είναι μεγαλύτερο από το χ α.